Καλώς τους. Καλώς μας ήρθατε. Τελευταίο μέρος της εκπομπής και σας έχω αφήσει σχεδόν το καλύτερο, θα έλεγα, για το τέλος. Μία κουβέντα με μίαν ειδικό για ένα θέμα, πολύ γενικά τα λέω, σαν την πυθία μιλάω, που νομίζω ότι ενδιαφέρει άπαντες και καλά θα κάνει να μας ενδιαφέρει, γιατί εστιάζει σε ένα κομμάτι της ψυχικής μας και σωματικής μας, θα έλεγα εγώ, υγείας. Θα μιλήσουμε για τη σεξουαλική ζωή. Κυρία μου, καλώς ήρθατε. Κατερίνα Ζήση, ψυχολόγος με εξειδίκευση, ψυχολόγος σεξολόγος. Mm-hmm. Η δικιά σου δουλειά δηλαδή ποια ακριβώς είναι? Ασχολούμαι με ψυχοσεξουαλικές διαταραχές. Θα έρθω σε σένα γιατί έχω ένα θέμα με το σώμα μου, ας πούμε, δεν μπορώ να βιώσω την απόλαυση, την ευχαρίστηση της σεξουαλικής επαφής, ή θα έρθω σε σένα γιατί δεν έχω καλή σχέση π.χ. με τον σύντροφό μου και όλα. Και τα δύο, σχετικά. Το σωματικό, εντάξει, μπορεί να χρειαστούμε βοήθεια ιατρική, εννοείται. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να αποκλείσουμε πρώτα τους οργανικούς παράγοντες, να σιγουρευτούμε ότι, γιατί εγώ δεν μπορώ να δώσω ούτε φάρμακο ούτε κάτι τέτοιο, θα αποκλείσουμε όλα τα οργανικά και μετά θα περάσουμε να δούμε τι μπορεί να το απασχολεί το σώμα, γιατί υπάρχουν και ψυχοσωματικά, υπάρχουν και διάφορα άλλα. Και πες μου τώρα, κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι που σε εμπιστεύονται και έρχονται να ζητήσουν βοήθεια, τι είναι αυτό που τους ζορίζει περισσότερο? Συνήθως κάτι δυσλειτουργεί. Ναι. Δηλαδή... Στο σώμα ή στη σχέση? Στην αλληλεπίδραση, τέλος πάντων. Πιο πολλές φορές στην αλληλεπίδραση. Η επικοινωνία είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Ναι. Ο συνδυασμός είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Των ανθρώπων εννοώ. Ναι. Και κάπου εκεί ξεκινάνε τα θέματα. Καλό είναι όμως όταν το διαπιστώνουμε να αναζητούμε βοήθεια. Και όχι και πάρα πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή, ναι, το κάνουμε αρκετά, αλλά νομίζω ότι θα ήταν πιο λογική λύση να το κάνουμε περισσότερο. Δηλαδή, αν μας πονάει ένα δόντι, θα πάμε στον οδοντίατρο. Ναι, έχουμε κάνει βηματάκια. Έχω την εντύπωση. Ναι. Έχουν γίνει, ναι, βήματα. Όχι, είμαι εντυπωσιασμένη από τα βήματα που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό. Αλλά μετά, ας πούμε, την καραντίνα, είδες ο κόσμος να έχει μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας από τους ειδικούς ψυχικής υγείας? Δεν έχουμε, ναι, δεν έχουμε προλάβει ακόμη να συμμαζέψουμε τις καραντίνα στα υπόλοιπα, όχι μόνο το σεξουαλικό. Τι μας έχει αφήσει? Κάμποσα πραγματάκια. Στα ζευγάρια να εστιάσουμε. Στα ζευγάρια, κοιτάξτε, κλεισμένοι τώρα νυχθημερών μέσα σε ένα σπίτι. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων, ναι, εντάξει, δεν ήταν όλοι. Καταλαβαίνετε ότι προκύπτουν θέματα τα οποία δεν είχαμε εντοπίσει προηγουμένως, που πηγαίναμε στις δουλειές μας, στα γυμναστήριά μας, τρέχαμε τα παιδιά μας από εδώ και από εκεί κτλ. Ήταν μια χαρά. Ήμασταν όλοι έξω, είχαμε επικοινωνίες, είχαμε αυτό, ξεδίναμε μια χαρά. Μετά αυτό δεν μπόρεσε να. Δεν προσπεράστηκε, ας πούμε. Δεν μπορούσε να κρυφτεί. Ήταν εκεί, τετραγωνικά. Είδε ζευγάρια να το διαλύουν? Ναι. Ζευγάρια να έρχονται πιο κοντά? Ναι, και από αυτό. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες, ας πούμε, αν κάναμε έτσι ένα χονδρικό? Νομίζω είναι στο ποιο σημείο, σε ποιο σημείο θα σε πετύχει η καραντίνα, όπως και όλες οι δυσκολίες, ας πούμε. Θα μπορούσε να είναι μια άλλη δυσκολία και να μην είναι η καραντίνα που μας πετυχαίνει. Σε ποιο χρονικό σημείο αυτός ο συνδυασμός ψάχνει να βρει το συγχρονισμό του ξανά, ας πούμε. Πάμε να δούμε για την επικοινωνία που είπες. Επικοινωνία στα ζευγάρια. Τι εννοεί ένας ειδικός όταν λέει επικοινωνία, ότι έχουμε θέματα επικοινωνίας? Συνήθως ότι αυτό που το κλασικό, αλλά λέει η θιά μου, αλλά ακούν τα αυτιά μου. Δηλαδή, άλλο εκφράζει ένας άνθρωπος, άλλο καταλαβαίνει ο άλλος. Περίμενε, εδώ έχουν και οι δύο θέμα, όπως μου το περιγράφεις. Δεν έχουν θέμα. Απλά το βαλιτσάκι μου, οι υποκειμενικές μου εμπειρίες, ό,τι κουβαλάω μαζί μου, δεν ταυτίζεται πάντα με το άλλο. Τις περισσότερες φορές δεν ταυτίζεται. Ναι. Άρα θα πρέπει να το εξηγήσω. Όταν πέφτω σε κάποια συγκεκριμένα φάουλ, στα οποία επαναλαμβάνονται, δεν το εξηγώ καλά. Ο άλλος δεν με ρωτάει εξηγηματικά, δεν καταλαβαίνει καλά. Βγάζω καθένα ένα δικό του συμπέρασμα σύμφωνα με αυτό που έχει στο μυαλό του, τα στερεότυπα του, τα θέματα του κτλ. Και προχωράμε παρακάτω. Δεν έχουμε συνεννοηθεί. Και δεν έχουμε συνεννοηθεί ποτέ και δεν έχουμε συνεννοηθεί και ποτέ. Ενώ υπάρχει πάρα πολύ καλή πρόθεση όταν συναντιούνται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και όλο αυτό αποτυπώνεται και στη σεξουαλική σχέση του ζευγαριού, ή μπορεί η σεξουαλική τους χημεία και οι επιδόσεις και η αλληλεπίδρασή τους να είναι άλλη φάση? Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε να είναι άλλη φάση. Αλλά εξαρτάται πάλι από το για τι είδους ζευγάρι μιλάμε, πόσο ταλαιπωρημένο από όλα τα διάφορα, πόσο, τι είδους σχέση, πόσο σχέση που ξεδίνει κάπου είναι, πόσο θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, μια σχέση λίγο και εφθαρμένη από τις υποχρεώσεις, τα παιδιά, τα τρεχάματα και όλα αυτά. Παίζουν πολλά το ρόλο τους. Στο κρεβάτι ξεπερνούνται πολλά πράγματα, αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία διωγγώνονται. Η επικοινωνία, δηλαδή, και εκεί δεν είναι απλό ζήτημα, ας πούμε.
Το τι συμβαίνει, τι αρέσει τον καθέναν, τι δεν αρέσει, πώς το λες αυτό το πράγμα, τι θα ήθελε κανείς να δοκιμάσει, τι θα ήθελε να σκεφτεί να δοκιμάσει, πώς εκφράζονται. Περνάει ο καιρός, μερικές φορές δεν επικοινωνούνται αυτά. Και ξέρεις, είναι πολύ αντιφατικό, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία θεωρητικά, κατά το φαίνεστε, full σεξουαλικοποιημένη, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη, όπου το σεξ υπάρχει παντού γύρω μας. Δηλαδή είναι προσβάσιμο ακόμα και στα μικρά παιδιά μας, όπου και να κοιτάξεις. Σώματα γυμνά, σώματα εκτεθειμένα, σώματα προκλητικά. Όλο αυτό είναι μια εικόνα γύρω μας. Και φτάνουμε στο διατάφτα. Και τελικά να μην μπορείς να εκφράσεις τον άνθρωπό σου τι είναι αυτό που χρειάζεσαι ή να μην μπορείς να ακούσεις αυτό που προσπαθεί να σου πει. Δεν είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα. Είναι θέμα, είναι απόρρια των ταμπού και των στερεοτύπων που έχουμε, γιατί είναι πολύ ενοχοποιημένο τελικά. Σε μεγάλο βαθμό, ναι, είναι και απόρρια των ταμπού. Θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι και το τι θέλει ο καθένας να ακούσει, βέβαια. Δηλαδή, πόση εγκύτητα υπάρχει στο ζευγάρι. Υπάρχουν και άλλα δύσκολα θέματα, δεν είναι μόνο αυτό. Απλά αυτό είναι πάρα πολύ προσωπικό, είναι λίγο τζιζ. Δεν έχουμε μάθει να μιλάμε γι' αυτό. Δεν έχουμε μάθει. Δεν έχουμε μάθει. Είναι κάτι που το κρύβουμε, κάτι που δεν το συζητάμε, κάτι που δεν θα μας εκπαιδεύσει κανείς. Δηλαδή, δύσκολο. Δεν είναι όπως το έλα, παιδί μου, να ανοίξουμε φίλο για τη σπανακωτηρόπιτα. Σωστά. Το οποίο θα μας το μάθουν. Είναι κάτι που γίνεται πάντα σε κλειστές πόρτες και δεν γίνεται. Είναι. Σε κλειστές πόρτες. Εννοείται να γίνεται. Θέλω να πω ότι ακόμα και στην οικογένειά μας μέσα, μεγαλώνουμε με τη λογική ότι οι γονείς μας δύο φορές, αν έχουν δύο παιδιά, δύο φορές κοντά, ας πούμε. Κάπως έτσι το θεωρούμε. Μέχρι και στα 40 μας φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό. Άρα μας ορίζει λίγο αυτό το πράγμα. Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις όντως δεν έχουν γίνει συζητήσεις για αυτό το πράγμα και δεν μπορούμε να φανταστούμε τους γονείς μας να κάνουν κάτι τέτοιο και δεν μπορούμε να φανταστούμε λίγο πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας ορίζει. Ένα ζευγάρι το οποίο αγαπήθηκε, ερωτεύτηκε, αγαπήθηκε. Βλέπει ότι το κομμάτι της σεξουαλικής του αλληλεπίδρασης έχει φθήνει μέσα στον χρόνο. Δεν ελκύεται και πολύ ο ένας από τον άλλο. Αλλά θέλουν να το προσπαθήσουν, ρε παιδί μου, γιατί έχουν άλλα πράγματα που τους κρατούν μαζί. Έχουν ελπίδες. Εντάξει, ελπίδες υπάρχουν πάντα. Ελπίδες υπάρχουν. Το θέμα είναι, είπα πάλι, σε ποιο σημείο τους πετυχαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, αν πραγματικά μπαίνουν συνειδητά μέσα σε μια διαδικασία να κάνουν αυτό που λέμε προσπάθεια, που εμένα η λέξη αυτή δεν μου αρέσει, αλλά δεν υπάρχει και άλλη. Δεν υπάρχει άλλη που να μπορείς να ταιριάξεις. Εντάξει, λύσεις υπάρχουν. Υπάρχουν ολόκληρες διαδικασίες που μπορεί να ακολουθηθούν, ας πούμε, και τεχνικά και ψυχοθεραπευτικά και από όλα τα καλά, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να αναζωογονήσουμε. Αρκεί να είναι αποφασισμένοι. Αναζωογονήσουμε. Ναι. Τι ωραίο αυτό. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό δεν το χρειαζόμαστε μόνο μία φορά στην πορεία της σχέσης μας και όχι μόνο για το σεξουαλικό μας. Θέλει τονωτικές ενέσεις. Ναι. Ισχύει. Τώρα αυτό είναι μεγάλο πράγμα που λες, γιατί κοίταξε. Ξεκινάμε μία κοινή πορεία. Παίρνουμε όλες αυτές τις τεράστιες, ωραίες, φοβερές αποφάσεις και δεσμευόμαστε σε κάτι. Προχωρώντας, δεν μπορεί να παραμείνουν οι επιδιώξεις μας, οι ανάγκες μας, οι προσδοκίες μας και από εμάς και από τον άλλον ίδιες μέσα στο βάθος των ετών. Και μιλάμε τώρα, μπορεί να μιλάμε και για μία σχέση 5 ετών, αλλά μπορεί να μιλάμε και για ένα γάμο που θα κρατήσει 5, 10, 20, 30, 40. Έτσι. Οπότε. Αλλάζουμε μέσα στην πορεία του χρόνου. Και εμείς αλλάζουμε και ο χρόνος μας αλλάζει και τα πράγματα. Και ξαναλέω, το timing είναι το σημαντικό. Δηλαδή, πού θα βρεθούμε εν τέλει εμείς και ο σύντροφος ή η σύντροφος στη δεδομένη στιγμή που θα ξανααξιολογήσουμε. Ας πούμε. Αυτή η επαναξιολόγηση που θα μας πετύχει. Ξέρεις, έχουμε στο μυαλό μας αυτό το ιδανικό. Όσο και αν λέμε ότι. Okay, οι σχέσεις αρχίζουν και τελειώνουν και. Ωραία, είναι, θα κάνεις και μια οικογένεια και okay, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα θα πάρουμε και ένα διαζύγιο κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ξεκινάμε όλοι την συνύπαρξή μας με άλλους ανθρώπους και την αλληλεπίδρασή μας πάντα με καλή πρόθεση, αυτό που λέγαμε πριν. Γιατί θέλουμε όλο αυτό να πάει καλά και να νιώθουμε κι εμείς καλά μέσα σε αυτό. Τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να θέλουμε. Μα είναι επένδυση αυτό το πράγμα, αν δεν θέλουμε αυτό είναι παράλογο νομίζω. Και είναι λίγο την ίδια στιγμή ουτοπικό να σκεφτόμαστε ότι. Και να αγαντζωνόμαστε από αυτό ότι μα δεν είμαστε πια όπως ήμασταν τους πρώτους μήνες στις σχέσεις μας. Εντάξει, αυτό είναι ουτοπία. Δεν μπορεί κανείς να είναι όπως ήταν τους πρώτους μήνες. Δεν είναι εφικτό. Δηλαδή, μετά τον 1-1,5 χρόνο εννοείται ότι πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Και με επιστημονικά δεδομένα έχουν αλλάξει, δηλαδή. Δεν το λέμε. Ναι. Σαφώς και έχουν αλλάξει. Περνάνε τα πρώτα διαστήματα που υπάρχει έτσι, μια ένταση που ανακαλύπτουμε το καινούριο που συμβαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, μετά πώς. Μετά αρχίζουν και νευροβιολογικά δηλαδή. Άρα, μειώνονται. Είναι νομίζω ένα βαρύδι αυτό που πρέπει να το πετάξουμε από πάνω μας, η ιδανική εικόνα που θα μας θεωρητικά θα περνούσαμε καλύτερα, ναι, αν είχαμε μειωμένες προσδοκίες.
Όχι μειωμένες, δεν εννοώ ελαχιστοποιημένες, εννοώ προσαρμοσμένες σωστά στην κάθε φάση, ας πούμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να ζούμε σε ονειρικές καταστάσεις ενώ είμαστε με τον άλλο 5 χρόνια, 10 χρόνια. Η διαφήμιση που βλέπουμε στην τηλεόραση. Δεν γίνεται, ναι, απλώς τα βούτυρα και τα λοιπά. Αυτά με τα βούτυρα. Happy family, αυτό. Ναι, ναι, μπορεί κάποιες στιγμές μέσα στον χρόνο να υπάρχει αυτό. Ναι, φυσικά. Αλλά είναι και δεν είναι αυτό καλά. Που θα περίμενε. Μα είναι δυνατόν να ξυπνήσει το πρωί έξω να βρέχει, να πρέπει να πας το παιδί στο σχολείο, να πρέπει να πας στη δουλειά, να πρέπει να τρέξει, να κάνει αυτά και να πλώνει το βούτυρο. Δεν είναι. Ναι. Ωραία θα ήταν. Ναι. Δεν θα ήταν υπέροχα να, να κάνουμε το focus λίγο. Εμείς το λέμε απλώνουμε βούτυρο, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Θα ήταν ιδανικά. Θα κάνει αυτό. Λοιπόν, θέλω να μου πει όταν έρχονται. Έρχεται ένα ζευγάρι, διότι έχει ένα μπλοκάρισμα, έχει μία δυσκολία τέλος πάντων, η οποία π.χ. εκδηλώνεται στη σεξουαλική του αλληλεπίδραση. Τελικά η ρίζα είναι στο συναισθηματικό κόσμο, είναι θέματα που κουβαλάει ο καθένας από το σπίτι του που λέμε. Όταν δεν μιλάμε για οργανικότητα, το βγάζω αυτό απ' έξω, έτσι το τονίζω για να είμαστε ξεκάθαροι. Από εκεί και πέρα είναι θέματα που θα μπορούσε να κουβαλάει ο καθένας από το σπίτι του και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και θέματα συνδυασμού. Γιατί πολλά από αυτά τα θέματα μπορεί να μην προκύπτανε με τον ή την συγκεκριμένη σύντροφο. Αν ήταν ένας άλλος άνθρωπος στη θέση του. Μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλάζει η κοινωνία μας, πώς την βλέπεις? Ως προς αυτό το θέμα. Ναι, ως προς το σχετίζεστε, ως προς την αλληλεπίδραση, ως προς την σεξουαλική ελευθερία ή μη ελευθερία. Αργά. Την έκφραση. Την έκφραση, ναι. Θα έλεγα ότι εννοείς πώς το εξωτερικεύουμε, ας πούμε. Την σεξουαλική μας ταυτότητα. Δεν θα πω επιλογές, γιατί θεωρώ ότι είναι λάθος λέξη. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, στις οικογένειές μας, στην κοινωνία μας, στο χώρο που ζούμε, σε αυτό το πλανήτη που ζούμε, που είναι διαφορετικοί από μένα, από σένα, είναι διαφορετικοί, ζουν διαφορετικά τη σεξουαλική του ζωή. Και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι το εκδηλώνουν λίγο πιο δυναμικά. Λίγο πιο ανοιχτά, ναι. Χωρίς τόσο φόβο, αλλά ακόμα με φόβο. Γιατί σε πολλά επίπεδα είναι αυτός ο φόβος. Σε πολλά επίπεδα είναι αυτός ο φόβος. Είναι ακόμη. Εντάξει, εξελισσόμαστε. Πηγαίνουμε καλύτερα. Αλλά υπάρχει περιθώριο ακόμη. Τεράστιο περιθώριο αλλαγών. Και έχει να κάνει και με την αποδοχή, φαντάζομαι. Σαφώς έχει να κάνει και με την αποδοχή. Έχει να κάνει και με τον τρόπο που έχουμε μάθει να το διαχειριζόμαστε ο καθένας ξεχωριστά, από όποια πλευρά και το βλέπει. Mm-hmm. Είτε μέσα σε μικρές ομάδες, είτε έξω από την οπτική της μεγάλης ομάδας. Γιατί έχει να κάνει και με το πώς το διεκδικεί κανείς αυτό το πράγμα, πώς το εκδηλώνει. Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ. Γιατί νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και τίμοι προς τον εαυτό μας και στην κοινωνία που ζούμε, δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο αυτό που ταιριάζει στο δικό μας είδωλο στον καθρέφτη. Δηλαδή, βγες από το κουτί σου, δες τι γίνεται γύρω σου και άρχισε να αντιλαμβάνεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Μα υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά πράγματα που ακόμα δεν έχουμε έτσι κι αλλιώς βγάλει προς τα έξω. Έτσι δεν λειτουργούμε και με τον εαυτό μας. Ναι, συνήθως. Σε ένα μεγάλο βαθμό ναι. Και μας κλείνουμε κάποια κομμάτια. Κάποια πράγματα κλείνονται πίσω από κάτι. Γιατί το κάνουμε αυτό? Νομίζω έχει να κάνει λίγο με το πώς φανταζόμαστε ότι οι άλλοι θα αντιδράσουν σε αυτό. Ή τι επένδυση έχουμε κάνει επίσης. Όταν έχουμε επενδύσει πάρα πολύ σε κάτι, μας είναι δύσκολο να τραβήξουμε τις επιλογές μας πίσω για να μπορέσουμε να επανεπενδύσουμε σε κάτι άλλο. Θέλει και αυτό τον κόπο του. Αν έχω καταλάβει σωστά τι εννοείς τη μέρα. Ναι. Θέλει όλο αυτό. Επαναπρογραμματισμό, μα που γίνεται ούτως ή άλλως. Γίνονται επαναξιολογήσεις. Το θέμα είναι που είναι το θάρρος για να προχωρήσεις. Σου έρχεται η πρόκληση μπροστά σου. Αναγκαστικά. Μιλώντας για να οργανώσουμε αυτή την κουβέντα και να συναντηθούμε, μου λες ότι οργανώνεται ένα retreat. Μία συνάντηση η οποία θα γίνει στα τέλη αυτού του μήνα, αρχές του επόμενου, εδώ στην Κρήτη και αφορά ζευγάρια. Είναι το δεύτερό μας. Γιατί το κάνετε και σε ποιους απευθύνεστε? Σε όλα τα ζευγάρια, όλων των ειδών και όλων των ηλικιών και όλων των καταστάσεων τέλος πάντων, όπως επιλέγει κανείς να προσδιορίζει τη συντροφική του σχέση. Το κάνουμε γιατί είναι η δουλειά μας, γιατί μας αρέσει, το αγαπάμε και γιατί φαίνεται ότι βοηθάει. Είναι μια επιλογή που δεν την κάνουν τυχαία στις χώρες, ας πούμε, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω πού άλλο. Τι θα γίνει σε αυτό το retreat, τι θα γίνει σε αυτό. Όλα, τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Θα πάρω εγώ το σύντροφο και θα του πω, έλα, έχω κανονίσει να πάμε ένα τριήμερο, τετραήμερο, πόσο είναι, από τις 30 Μαΐου μέχρι τις 3 Ιουνίου. Ένα τετραήμερο. Και θα με ρωτήσει, βρε, Ανδρέα, τι θα κάνουμε εκεί, τι θα του πω. Ναι, θα κάνουμε διάφορες δραστηριότητες που θα εστιάζουμε στο ζευγάρι και στη συντροφικότητα. Θα αναπτύξουμε λίγο την επικοινωνία μας.
δεν θα κάνουμε ψυχοθεραπεία, για να μην γίνει τρομακτικό, έτσι, γιατί μερικές φορές αυτό είναι τρομακτική λέξη. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι ομαδικές δραστηριότητες, δηλαδή μαζί με άλλα ζευγάρια ενδεχομένως, που θα εστιάζουν όμως την επικοινωνία τη μεταξύ μας. Επικοινωνία που μπορεί να είναι από γιόγκα, από πέφτω από το άλογο, πιάσε με, από κολύμπι, από οτιδήποτε άλλο, σύν τις ασκησούλες της επικοινωνίας για να μάθουμε 5 πράγματα παραπάνω. Κοινός χρόνος. Κάπως έτσι. Με κλειστά κινητά. Έχουμε. Α, με κλειστά κινητά. Βασικό. Μπαίνουν σε καλαθάκι με το που αριβάρουμε στο χώρο του retreat. Εδώ τα πραγματάκια σας και θα τα πάρετε κατά την έξοδό σας. Έχουμε κοινό χρόνο τα ζευγάρια. Τι βλέπεις γύρω σου? Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε κοινό χρόνο. Προσπαθούμε. Είναι λίγο, αυτό είναι το θέμα. Είναι λίγο πλασματικός. Είναι λίγο πλασματικός. Εγώ το βλέπω στην καθημερινότητά μου. Με τα παιδιά, με τη δουλειά. Καμιά φορά το μόνο που συζητάς με τον άλλο είναι η λίστα για το σούπερ μάρκετ. Μην ξεχάσεις να πάρεις αυτό, να κάνεις εκείνα. Και μετά πέφτετε κατάκοπη στο κρεβάτι, καλή νύχτα, τα λέμε το πρωί. Και ξεκινάμε πάλι την άλλη μέρα. Δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Θέλει πάρα πολύ οργάνωση. Μερικές φορές μοιάζει αποκρουστικό, γιατί είναι τύπου μα με ραντεβού θα συναντηθούμε. Και όμως κάποιες φορές χρειάζεται και αυτό. Πες μου μερικά tips, αν υπάρχουν, που ξέρω ότι εσείς είστε και δεν τα αγαπάτε, λέμε στους δημοσιογράφους, μας αρέσει. Μέσα στην καθημερινότητά μας, που μπορούμε λίγο να αναζωογονήσουμε τη σχέση μας. Εντάξει, αν εστιάσουμε λίγο στο τι μας αρέσει πραγματικά τη συγκεκριμένη περίοδο, θα βρούμε εύκολα τις λύσεις γι' αυτό. Δηλαδή, τι αρέσει εμάς και τι αρέσει στον σύντροφό μας. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε πραγματάκια μαζί, χωρίς να είναι ούτε κάτι υπερπανάκριβο, ούτε κάτι το οποίο, ας πούμε, θα έχει ένα φοβερό τίμημα. Δεν χρειάζεται να πάμε στην Μπαχάμες, όχι. Εντάξει. Και μέχρι το Ζαρό να πάμε, μια χαρά είναι. Στη Λίμνη, καλά είναι. Okay. Άμα έχετε τσακωθεί πριν, κρατήστε λίγο αποστάσεις. Ναι. Αλλά και ο τσακωμός τώρα, αυτό επίσης είναι ένα άλλο θέμα, ας πούμε. Συμβαίνει ο τσακωμός. Τι συνέβη σε αυτόν τον τσακωμό, τι έγινε, έλα να το συζητήσουμε. Να το συζητήσεις. Πάρε λίγο χρόνο να δούμε αυτό το πράγμα. Τι εννοούσες με αυτό που είπες? Ήθελες να πεις αυτό, γιατί εγώ κατάλαβα αυτό. Μήπως ήθελες να πεις κάτι άλλο? Με τον τρόπο όπως που το λες τώρα εσύ. Γιατί μπορείς να πεις... Ναι. Τι εννοούσες? Ναι, όχι, χωρίς αυτό. Δεν θα βοηθήσει αυτό. Χωρίς αυτό, όχι. Πάρε θέλει λίγο ηρεμία. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε πάρει μια λίγο ίσως χρονική απόσταση. Ίσως να έχουμε περπατήσει το τετράγωνο. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Μερικές φορές ένα τσικ, ναι, ένα τσικ θέλει. Η αγκαλιά, το φιλί, δηλαδή ακούω πολλούς και λένε δεν θα φύγεις από το σπίτι αν δεν με πάρεις μια αγκαλιά και δεν μου δώσεις ένα φιλί. Ναι, αυτά όλα θα ήταν πάρα πολύ ωραία, από τη στιγμή όμως που θα τα θέλουν και οι δύο πλευρές. Γιατί το να το πω αυτό... Πολύ βασικό αυτό που λες τώρα. Ναι. Αλλά ο άλλος ή η άλλη να έρχεται, ας πούμε, αντιμέτωπη με... Τι μου λες να κάνω τώρα ακριβώς? Γιατί με καταπιέζει με αυτόν τον τρόπο? Μπορεί να είναι καταπίεση. Μπορεί να είναι όταν είμαστε τσακωμένοι, ας πούμε. Ναι. Δεν μιλάω για την καθημερινότητα. Μπορεί να είναι όταν είμαστε τσακωμένοι. Μπορεί να είναι όταν εγώ έχω ένα φοβερό άγχος και εσύ μου ζητάς κάτι άλλο πιεστικά ή επισταμμένος που δεν μπορώ να το δώσω εκείνη τη στιγμή. Όταν όμως το πούμε και το εκφράσουμε, δεν γίνεται πιο μαλακό και για τον άλλο. Και, δηλαδή δεν είναι μόνο απόρριψη. Ξέρεις τώρα, δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Θέλω λίγο. Αρκεί να μην γίνεται ψυχαγωγικό. Σ' αγαπάω, αλλά δεν θέλω τώρα να σε αγκαλιάσω και να σε φιλήσω. Νομίζω ότι η καθαρή έκφραση των συναισθημάτων, όταν γίνεται αποδεκτή και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάποιος να ενστερνιστεί το συνέστημά μας ή να έχει ενσυναίσθηση, να μπορεί να καταλάβει ακριβώς γιατί και πώς. Αλλά χρειάζεται να το. Πώς είναι ένα παιδάκι? Σε ένα παιδάκι, το συνηθίζουμε. Λέμε για παράδειγμα, μα γιατί κλαις, γιατί είσαι στεναχωρημένο, γιατί θυμώνεις. Γιατί μου ήρθε, γιατί κάτι έπαθα. Αυτό δεν πάτε είναι, δεν είναι πραγματικότητα. Ναι. Το ίδιο, αποδεκτά πρέπει να είναι όλα τα συναισθήματα. Αχ, δουλειά, θέλει δουλειά. Ναι. Θέλει δουλειά και πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Και να πετάξουμε και το τι πώς ήμασταν τους πρώτους μήνες της σχέσης. Ναι. Αυτό είναι μια προσδοκία την οποία δεν την ξαναβρίσκουμε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ καταπιεστική η προσδοκία το να την έχει. Δηλαδή, είναι, σε εγκλωβίζει εντελώς. Είναι σημαντική η σεξουαλική ζωή στο ζευγάρι? Εμένα θα ρωτήσει γι' αυτό. Πες μου. Ναι, άνθρωπέ μου, επιστήμονά μου. 5.000%, ναι. Είναι. Αν μιλούσαμε, ας πούμε, ποσοστά, θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια, με έναν συνάδελφό ειδικό μας είχε πει το καλό σεξ στο ζευγάρι είναι, ξέρω εγώ, το 10% της επιτυχίας. Mm. Το κακό σεξ είναι το 90%, το 99% της αποτυχίας. Εντάξει, κοίτα, αν με ρωτάς, εγώ δεν θα έλεγα ποσοστά για το σεξ. Θα έλεγα ότι έχει ένα υπερτεράστιο ποσοστό η επικοινωνία. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το ζευγάρι να θα κάνει σεξ ή δεν θα κάνει σεξ. Αν και οι δύο δεν επιθυμούν να κάνουν ή βαριούνται ή κουράζονται ή προτιμούν να πιούν τσάι ή να πάνε μια βόλτα και δεν υπάρχει κανένα δυσλειτουργικό πράγμα που να προκύπτει από αυτό, είναι μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θα περάσουν ποτέ από το δικό μου γραφείο τα παίξουν. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Αν όμως ο ένας από τους δύο θέλει κάτι διαφορετικό ή κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο, εκεί αρχίζει και δυσλειτουργεί το πράγμα. Και εκεί πρέπει να το. Και εκεί είναι που χρειάζεται κάτι να κάνουμε. Να το δουλέψουμε και να το φτιάξουμε. Όταν μας ενδιαφέρει σχέση, φυσικά, έτσι. Όταν η σχέση αυτή δεν μας ενδιαφέρει, δεν έχει και νόημα.
ειλικρίνεια και τιμιότητα πάνω από όλα αυτά. Νομίζω ότι ξεκινάει ότι ξέρω τι θέλω εγώ προσωπικά. Ξεκινάει. Αν ξέρω, καλή παρατήρηση. Και μετά πάμε στον ειδικό και μας βοηθάει λίγο να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και πώς θέλουμε να το κάνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Έφερες έναν αέρα αναζωογόνησης. Να είστε καλά, να περάσετε πάρα πολύ ωραία στα ρετρίτ σας. Να ευχαριστηθείτε την ωραία Κρήτη. Μα είναι ωραία πράγματα αυτά. Δοκιμάστε τα. Γιατί όχι, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για κοινό χρόνο στο ζευγάρι. Να θυμηθούμε πως ήταν παλιά το παιδί μου ένα πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Σας φιλάμε, σας χαιρετούμε. Να περάσετε όμορφα, να ευχαριστηθείτε το Σαββατοκύριακό σας. Θα πούμε το επόμενο Σάββατο.